Διαψεύδει τους ισχυρισμούς των συνδικαλιστών ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις κατηγορίες και αναφέρει ότι ήταν ένα σόου η χθεσινή συνέντευξη τύπου των διοικήσεων της Ομοσπονδίας και του Τοπικού Σωματείου Μεταφορών. Χθες είχαμε μια επιτροπή συνδικαλιστών, την οποία ζητούσαμε να αρθεί η ασυλία ενός συνδικαλιστή για να απολυθεί, ο οποίος έχει δημιουργήσει πλήστα όσα προβλήματα εδώ, με απειλές του διευθύνοντα σύμβουλο κτλ. Και επέλεξα να κάνω αυτό το σοου. Αρνήθηκε ότι ασκούνται πιέσεις στους οδηγούς των διόροφων λεωφορείων να υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας και ότι το δρομολόγιο Λάρισας Αθήνας καλύπτεται σε 3,5 ώρες, όπως αναφερόταν σε παλαιότερη διαφήμιση του ΚΤΕΛ. Δεν τους είπε ποτέ κανείς να πάνε παραπάνω. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να κρίνει αυτός τη στιγμή που μπορεί να τρέξει, μπορεί να εξαντλήσει το όριο ταχύτητος ή που δεν μπορεί να το εξαντλήσει. Ο κύριος Μανδυλάς αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το ΚΤΕΛ έχει αναλάβει την πληρωμή των κλήσεων για υπέρβαση των ορίων ταχύτητας. Δεν έδωσε όμως στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των κλήσεων που έχουν δεχτεί οι οδηγοί των λεωφορείων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ό,τι κάνουν οι οδηγοί το πληρώνουν μόνοι τους. Τους ελέγχετε, αν δείτε ότι κάποιος οδηγός μπορεί να δεχτεί πάρα πολλές κλήσεις, οπότε φυσικά υπάρχει πρόβλημα και αυτός τρέχει πάρα. Φυσικά. Δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να μας τη φέρει την κλήση, αλλά ξέρουμε συνήθως αν ένας οδηγός είναι παραβατικός, τον... Ατομικές συμβάσεις έχουν γίνει μόνο σε νεοπροσληφθέντες, είπε. Δεν τους βάλαμε ποτέ να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, αυτό είναι ψέμα. Το ΚΤΕΛ υποστήριξε έκανε 5 απολύσεις από την αρχή του 2013 και όχι 9 και ότι οι υπόλοιπες 4 απολύσεις έγιναν από ιδιοκτήτες λεωφορείων και αντικαταστάθηκαν με ισάριθμες προσλήψεις. Έγιναν απολύσεις του ΚΤΕΛ Λάρισας, έγιναν απολύσεις από το Γραφείο Τουρισμού, στο οποίο μειώθηκε ο τζίρος. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ αναμένει τη δικαστική απόφαση σχετικά με την προσάυξηση 75% των Κυριακών. Εξαιτίας αυτής της δικαστικής διένεξης ξεκίνησε απαράδεκτος πόλεμος από συνδικαλιστές οδηγούς, υποστήριξε ο κύριος Μανδυλάς. Αργοπορούσαν στα δρομολόγια της γραμμής Λάρισας Αθήνας, γι' αυτό και αποφασίστηκε η μετάθεσή τους σε άλλη ειδικότητα, είπε αναφορικά με τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν χθες για βλαπτική μετάθεση. Να σημειωθεί τέλος ότι το υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει ήδη προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον των συνδικαλιστών για αυτές τις κατηγορίες.